Μια θερμή καλησπέρα σε όλους. Πρώτα απ' όλα τους ανθρώπους από την Τύρα του Λακαρνανία, από το Μεσολόγγι, από το Ευηνοχώρι, που μας δώσατε μεγάλη χαρά σήμερα με αυτή την παρουσία σας εδώ. Θέλω να χαιρετήσω την παρουσία του βουλευτού του κυρίου Δημαρά, του κυρίου Γιώργου Δημαρά, του βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ, του Δημάρχου Μεσολογγίου, του κυρίου Καραπάνου, ο οποίος περιστοιχίζεται από πάρα πολλούς συνεργάτες του. Θέλω να κάνω, κυρίες και κύριοι, μια ειδική αναφορά σε ένα εμβληματικό πρόσωπο για το διάζωμα. Αναφέρομαι στον τέος Δήμαρχο Αγρινίου και στον τέος Νομάρχη Έτωλα Καρνανία, στον κύριο Ευθύμιο Σόκο. Επειδή από εκεί ξεκινήσαμε και θέλω να σας παρακαλέσω ένα χειροκρότημα για το Θύμιο. Για μας η Τελοκαρνανία ήταν ένα πιλωτικό εργαστήριο, γιατί απλόχερα μας προσέφερε αυτή τη δυνατότητα ο Θύμιος, αλλά και η αρχαιολογική κοινότητα της περιοχής εκεί, ο Λάζαρος ο Κολώνας, η Μαρία Ιγάτση, και τώρα αυτή τη σπουδαία δουλειά συνεχίζει η σημερινή μας ομιλήτρια, η εξαιρετική αρχαιολόγος, η κυρία Ολυμπία Βικάτου. Επίσης, θα πρέπει να κάνω ειδική αναφορά και στον συνεργάτη τότε του Θύμου και μετέπειτα δήμαρχο, τον κύριο Πάνο Κατσούλη, ο οποίος εκείνος στην αρχή ήταν από τους βασικούς ανθρώπους που στηριχθήκαμε για να αρθρώσουμε όλο αυτό το πρόγραμμα της Ετωλοκαρνανίας και βεβαίως και το αρχαίο θέατρο της Καλλιδόνας. Πάνω απ' όλα όμως ευχαριστώ θερμά τους προέδρους σας, τους δύο προέδρους, τους δύο αϊκίνητους προέδρους που θα τους ακούσουμε στη συνέχεια μετά. Αναφέρομαι στον κύριο Πάνο Δασκαλάκη, τον πρόεδρο του Συλλόγου Άγιος Ιωάννης, που διαμορφώθηκε για την αποκατάσταση του μνημείου. Περνάμε στους πολίτες της περιοχής. Έχουμε καθιερώσει, ξέρετε, από το φετινό κύκλο την ζωντανή παρουσία εδώ των φορέων της κάθε περιοχής. Θα έχουμε λοιπόν τη χαρά τώρα να ζήσουμε με τη δική τους ματιά πώς έζησαν την ιστορία του μνημείου οι δύο τοπικοί σας σύλλογοι. Καλώ λοιπόν στο βήμα τον κύριο Πάνο Δασκαλάκη, τον πρόεδρο του Συλλόγου Άγιος Ιωάννης. Ελάτε κύριε Δασκαλάκη. Αρχαία Καλλιδόνα. Τι περισσότερα μπορεί να πει κανείς από τους ήδη προλαλήσαντες και οι δήμονες επ' αυτού του θέματος. Τα μόνα που μπορώ να εκφράσω είναι το δέος και συνάμα την ευλογία που μπορεί να αισθάνεται κάποιος ζώντας στα ίδια χώματα που βασίλεψε ο Ινέας, που κυνήγησε ο Μελέαγρος, που μυρολόγησε η Αλθέα, που σαΐτεψε ο Ηρακλής. Στα ίδια χώματα που προστάτευσε η λαφρή Αρτέμιδα με τον αδελφό της, το Φίβο Απόλλωνα. Οι δύο ολογραφικοί πολιτιστικοί σύλλογοι του Ευηνοχωρίου, Αρχαία Καλλιδόνα και Άγιος Ιωάννης, είναι πάντα κοντά στα δρόμενα του τόπου μας, με αρκετές δράσεις και παρουσιάσεις που κάνουν και συνεχίζουν να διοργανώνουν σχετικά με τον ιστορικό αυτό χώρο της Καλλιδόνας. Αλλά και οι συμμετοχές μας στο Σωματείο Διάζωμα ως ενεργά μέλη του, θεωρούμε πως είναι αναγκαία σημεία αναφοράς πολιτισμού, τόσο για τον τόπο μας, όσο και για εμάς τους ίδιους. Η φροντίδα δε και οι δράσεις του σωματείου αυτού, που έχει ως πρόεδρο τον τέος Υπουργό Πολιτισμού και πάντα εκείνητο Σταύρο Μπένο, για την ανασκαφή και προβολή του αρχαίου θεάτρου, αποτελεί σπουδαίο γεγονός με ανεκτήμητη αξία για το μέλλον του τόπου μας. Έχοντας την τιμή να εκπροσωπώ το Λαογραφικό Σύλλογο Ευηνοχωρίου Άγιος Ιωάννης, σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς όλων των μελών του στους παρευρισκομένους απόψε εδώ. Ο Σύλλογός μας, εκτός από σειρά εκδηλώσεων και ενημερώσεων σχετικά με τη σημασία της ύπαρξης της αρχαίας Καλλιδόνας στους ίδιους σχεδόν χώρους που υπάρχει το σημερινό Ευηνοχώρι, έχει προβεί σε πολλές δημιουργίες οπτικοακουστικού υλικού και ντοκιμαντέρ που αφορούν και την αρχαία ιστορική αυτή πόλη, αλλά και στη δημιουργία εντύπων εκδόσεων και ημερολογίων με αποκορύφωμα την έκδοση του ιστορικού και τουριστικού οδηγού «Ευηνοχώρι, η χώρα του Μελέαγρου».
που έκανε ιδιαίτερη αίσθηση με τη διάθεση 5.000 και πλέον αντιτύπων, καθώς επίσης και την πρόσκληση και ξενάγηση στους χώρους της διαφόρων συλλόγων, όπως η Πυργητική Λέσχη Αθηνών, ο Ρηβατικός Σύλλογος Καλκίδας, Σύλλογος Διδασκάλων Νομού Τρικάλων κλπ. Αξίζει δεν αναφερθεί πως επόμενη στόχη του Λαογραφικού Συλλόγου Άγιος Ιωάννης είναι η διοργάνωση και η καθιέρωση ως θεσμού του Καλλιδόνιου Μαραθώνιου Δρόμου σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αρχαία Καλλιδόνα και έχοντας ως αφετηρία τον χώρο της αρχαίας αυτής πόλης. Επίσης, ο Σύλλογός μας δημιουργεί θεατρικό τμήμα, έχοντας ως σκοπό την καθιέρωση εβδομάδας αρχαίου θεάτρου με τίτλο «Καλλιδόνα Σμύθι», όπου θα διοργανώνονται παραστάσεις στον χώρο του αρχαίου θεάτρου με θεατρικά σχήματα από όλη την Ελλάδα, ώστε σαν υπάρχουν ιδέωσες πλέον προοπτικές, ο χώρος αυτός να αποτελέσει ξανά ενεργό κύτταρο πολιτισμού. Και ήδη ο εκπαιδευτικός και παλιός μου δάσκαλος, ο κύριος Νίκος Χακαϊδής, που είναι απόψε κοντά μας, έχει ετοιμάσει σχετικά θεατρικά έργα για την αρχαία Καλλιδόνα και τους μύθους της. Επίσης, αξιοσημείωτη είναι η ενέργεια των εκπαιδευτικών των σχολείων του χωριού μας, που φροντίζουν ώστε οι μαθητές τους να έχουν τις γνώσεις για την ιστορία της αρχαίας πόλης, δημιουργώντας διάφορες δράσεις στους εκεί χώρους. Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφερθεί η γενναία και καθοριστική ομόφωνη απόφαση του τοπικού Συμβουλίου Ευηνοχωρίου με πρόεδρο τον κύριο Νίκο Ψεύτη, των συλλόγων του Ευηνοχωρίου αλλά και το συνόλου των κατοίκων του χωριού μας για την παραχώρηση της μεγάλης αίθουσας εκδηλώσεων του Διοικητηρίου στη Λάμδα ΣΥΓΜΑΤΑΦ Εφορία Αρχαιοτήτων Μεσολογίου, ώστε να υπάρχει ο κατάλληλος χώρος εργασίας και φύλαξης των ευρημάτων της αρχαίας και ιστορικής αυτής πόλης. Ο Σύλλογός μας θα είναι πάντα κοντά σε κάθε δράση που αφορά το χώρο της αρχαίας Καλλιδόνας και είναι ιδιαίτερη τιμή για όλους μας το ενδιαφέρον που έχει δείξει το Σωματείο Διάζωμα για την ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου της. Προσωπικά δε να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του Διαζώματος και ιδιαίτερα τον υπέροχο αυτόν άνθρωπο και εκλεκτό πρόεδρό του, το Σταύρο Μπαίνο. Που με τιμά με φιλία χρόνων, κλείνοντας με τα δικά του λόγια. Δρόμος προς το στόχο δεν υπάρχει. Τον δρόμο τον χαράζουμε καθώς περπατάμε. Σας ευχαριστώ. Θα πρέπει να κάνω και μια τιμητική αναφορά σε έναν άνθρωπο δικό σας, που είναι και μέλος μας και είναι τιμή μας που είναι μέλος μας. Αναφέρομαι στον καθηγητή και πρόεδρο τον κύριο Πάνο Κοντό. Κυρίες και κύριοι, θέλω να διορθώσω μια τεχνική αδυναμία που είχαμε στην προηγούμενη παρουσίαση και αδίκησε την παρουσίαση του Συλλόγου του Άγιος Ιωάννης. Παρακαλώ τους τεχνικούς να δώσουν λύσεις στο PowerPoint. Έχουν ετοιμάσει ένα σπουδαίο PowerPoint και παρακαλώ τον κύριο Πάνο Δασκαλάκη να ξανάρθει στο βήμα και να αποκαταστήσουμε αυτό το τεχνικό, γιατί έχει ετοιμάσει με πολύ μόχθο ένα πολύ ωραίο PowerPoint και είναι κρίμα να μην το παίξουμε απόψε. Έλα Πάνο. Αλλά Πάνο θα το παίξει τώρα όπως ήταν στον παλιό βουβό κινηματογράφο. Θα βλέπουμε εικόνες και θα κάνεις μικρά σχόλια. Έλα Πάνο. Όχι, όχι, να είσαι πάνω, να είσαι πάνω. Να είσαι πάνω για να κάνεις και κάποια... Δεν ξέρω τι κατάλαβα. Δεν από ό,τι βλέπετε, από ό,τι έχουν πει όλοι οι προηγούμενοι προλαλήσεις από μένα. Είναι ευλογημένος αυτός ο χώρος της αρχαίας Καλλιδόνας με εργασίες που γίνονται κάθε χρόνο συνέχεια με ιδιαίτερη φροντίδα και επιμέλεια. Τόσο από τη Λάμδα ΣΥΓΜΑΤΑΦ Εφορία Αρχαιοτήτων, όσο και από τους Δανούς αρχαιολόγους που πλαισιώνουν τις εργασίες αυτές. Ο Λαογραφικός Σύλλογος Άγιος Ιωάννης είναι πάντα κοντά σε όλες τις εργασίες, σε όλες τις δράσεις που γίνονται για την ανάδειξη αυτού του τόπου.
Στιγμές από το χθες, κύριε Μπένο, που φαίνεται σαν να είναι σήμερα. Τέσσερι υπέροχοι επιστήμονες με ιδιαίτερη αγάπη και ενδιαφέρον για το αρχαίο θέατρο της Καλλιδόνας. Μία αναφορά της κυρίας Πυριδούλας Αλεξανδροπούλου, εκπαιδευτικού, σχετικά με την αρχαία Καλλιδόνα που έκανε ο σύλλογός μας σε μία της εκδηλώσεις του. Είναι από τον τουριστικό και ιστορικό οδηγό που έχουμε βγάλει ο Λογογραφικός Σύλλογος Ευνοχωρίου σχετικά με το Ευνοχώρι και έχει αποσπάσματα και χάρτη από τους χώρους αρχαίας Καλλιδόνας. Πάνω σου προτείνω να μην ξαναμιλήσεις από εκεί, είσαι χαρισματικός, έτσι, σε καλύτερος. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σήμερα έληξε και ο φετινός κύκλος στο συνεργασία μας με το Μέγαρον Πλάς. Ετοιμάζομαι και για τον χρόνο πολύ ωραία πράγματα. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα που είστε σήμερα εδώ και μοιραστήκαμε μαζί, αλλά μην ξεχνάτε ότι για μας αυτά τα ζητήματα δεν είναι μια απλή διάλεξη, μια απλή τελετουργία. Μην ξεχάτε την υπόσχεση όλων μας. Στην παρέα μας, από ό,τι μαθαίνω, προσθέθηκε και ο βουλευτής κ. Κωνσταντόπουλος και δεν ξέρω και αν υπάρχει και κάποιος άλλος που έχει έρθει και δεν τον έχω κατονομάσει να με συγχωρήσει. Λοιπόν, θέλω λοιπόν απόψε να σφίξω το χέρι σε όλους σας εκ μέρους του διαζώματος και θέλω να τηρήσουμε αυτό που σας είπα, αυτή την υπόσχεσή μας, να μην είμαστε ήσυχοι αν δεν ολοκληρωθεί αυτή η πολιτική διαδρομή στην Ανατολική Καρνανία και βεβαίως να απολαύσετε έξω τα υπέροχα εδέσματα που μας έχουν φέρει οι δύο σύλλογοι. Σας ευχαριστούμε θερμά.